μια μισή ώρα το μεσημέρι, τρυπάνε το δρόμο έξω. Θα αλλάξουμε το πάτωμα, γιατί έχουν σκάσει όλα με όλα τα πλακάκια. Θα έρθουν αύριο, έχω διαλέξει ήδη τα πλακάκια. Θα είναι τύπου ξύλο. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλη η διαδικασία θα κρατήσει 5 μέρες περίπου. Εν τω μεταξύ θα βάλω και air condition επιτέλους, γιατί δεν είχα air condition τόσες μέρες και έχουμε πόσο Ιουλίου, 10 κάτι Ιουλίου. Τα έχω παίξει. Το μόνο δωμάτιο που δεν θα αλλάχτει είναι το δικό μου το δωμάτιο που έχει ξύλο και το βεσέ. Αυτό θα αλλάξει επίσης. Ελπίζω να με ακούτε γιατί ξεκινήσανε πάλι να τρυπάνε. Εδώ όλο το δωμάτιο του Γιώργου και εδώ όλο. Όπως βλέπετε εδώ το βγάλαμε κιόλας και έχει γίνει χάλια. Παντού εντωμεταξύ έχει σκόνη στο σπίτι. Και εδώ πάμε να μαζέψουμε τα πάντα όλα από το σπίτι. Η ώρα είναι 10. Ο Γιώργος είναι με τον Νίκο. Νιώθω φουλ άρρωστη. Έχω το λαιμό μου, πονάνε τα κόκαλά μου. Νιώθω ότι έχω και δέκατα. Χάλια παιδιά. Το σπίτι το είχα αδειάσει εδώ τελείως το ηχείο. Το έχω αφήσει μέχρι τελευταία στιγμή, θα το βγάλω αύριο. Εδώ είναι όλα, θα τα τυλίξουμε όλα αύριο. Θα βάλουμε παντού νάιλον στην κουζίνα. Τα υπόλοιπα θα βγάλουμε έξω στο μπαλκόνι. Κάποια στο δωματιό μου. Αυτά. Πήγα και πήρα ψαρόσουπα, γιατί πρέπει να γίνω καλά, πρέπει να πάρω πίσω τις δυνάμεις μου. Δεν μπορώ να με άρρωστη με τίποτα, να λακατεύω. Θα πάμε να μείνουμε στους γονείς μου και οι τρεις μαζί. Αύριο θα έρθουν 7.30 ώρα, θα ξυλώσουν όλα. Θα κάτσω να δω ταινία, να φάω και να κοιμηθώ νωρίς, γιατί δεν την παλεύω να είμαι άρρωστη, το συχαίνομαι να είμαι άρρωστη. Έχω ξυπνήσει λίγο χάλια σήμερα. Πονάει ο λαιμός μου, πονάει μου το σώμα. Ένα update του σπιτιού. Εδώ βασικά είναι τα ίδια, θα βγάλω μόνο τα μαξιλάρια να τα πάω στο δωμάτιο. Και στο δωμάτιό μου γίνεται αυτό εδώ. Να χωρίσω δυστυχώς. Σήμερα θα περάσουν ένα υγρό κάτω πριν μπει το πλακάκι, είναι ένα φάρμακο που πρέπει να μπει και αύριο θα μπουν τα πλακάκια. Έξω έχω τα πράγματα. Σάββατο σήμερα, εννοείται το σπίτι δεν είναι έτοιμο. Έχω κουραστεί, θέλω να πάω σπίτι μου. Δεν αντέχω, είναι τέλεια στους γονείς μου, δεν το συζητάω, αλλά θέλω να πάω σπίτι. Όλη μέρα τρώω εδώ, όλη μέρα κοιμάμαι. Την μεταξύ είναι ένα μόρφη περίοδος, οπότε καταλαβαίνετε πως είμαι. Έχει άπειρη ζέστη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Βέβαια ευτυχώς είμαι εδώ γιατί έχει air condition. Γιατί δεν έχω air condition σπίτι. Είναι να μπει μαζί με τα πλακάκια, μόλις τελειώσω τα πλακάκια να μπει και το air condition. Αλλά δεν μπορεί να μπει τώρα το air condition γιατί δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δουλειά. Αυτό το update. Πάμε τώρα στο σπίτι να σας δείξω σε τι φάση είναι. Τη Δευτέρα με έχουν ενημερώσει ότι θα είναι έτοιμο. Φτάσαμε σπίτι. Εδώ είμαστε στο δωμάτιο του Γιώργου. Έχει μείνει αυτό και το κομμάτι. Τελικά στο μπάνιο βάλαμε το ίδιο. Το σπίτι είναι χάλια.
Αυτά. Είναι έτοιμο! Πολύ ωραίο. Εντάξει, το δωμάτιό μου, αφήστε το. Και το μπάνιο. Μπορεί να είμαι με τα ίδια ρούχα, αλλά αλήθεια είναι πλημμένα μου, τα έχει πλύνει η μαμά μου. Και τα φοράω και τα ξαναφοράω γιατί δεν είχα πάρει άλλα. Αυτά. Ξεκινάμε καθάρισμα. Έχω air condition. Έπρεπε να μπει σχεδόν Αύγουστο για να ολοκληρωθεί το έργο. Και γενικά αυτή η διαδικασία με έκανε να εκτιμήσω ακόμα περισσότερο το σπιτάκι μου, την ηρεμία μου. Πραγματικά το σπίτι έγινε οικοδομή. Τόσο πολύ δεν έχει χρειαστεί να ξανακαθαρίσω στη ζωή μου. Πάρα πολύ σκόνη. Γενικά, αν έχετε σκοπό να κάνετε ανακαίνιση, καλό είναι να τα κάνετε όλα από την αρχή, αν μπορείτε. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Ευτυχώς είχα τους γονείς μου που με βοηθήσαν στο καθάρισμα πάρα πολύ. Σε μία μέρα το καθαρίσαμε, είναι η αλήθεια, αλλά επειδή ήμασταν τρία άτομα, διαφορετικά αν ήμουν μόνη μου θα ήθελα σίγουρα δύο μέρες. Και γενικά το πάτωμα νιώθω ότι 100% δεν έχει καθαρίσει. Συνεχώς νιώθω να πατάω έτσι η σκόνη, αλλά εντάξει, είναι καθαρό γενικά. Σκούπισα, σφουγγάρισα άπειρες φορές και με το χέρι και με τη σφουγγαρίστρα, με τα πάντα. Καθάρισα όλα τα ντουλάπια μέσα, γιατί παρόλο που είχαμε βάλει το νάιλον αυτό της πλάκας, να σας πω την αλήθεια, δεν κάλυψε και πάρα πολλά πράγματα. Είχε μπει σκόνη μέσα, αλλά το είδα σαν να έκανα μια γενική πολύ καλή όλο το σπίτι, που κάποια στιγμή θα την έκανα έτσι κι αλλιώς. Οπότε όλα καλά, θέλω να σας δείξω το αποτέλεσμα. Πάμε να το δούμε. Σίγουρα θα με ρωτήσετε. Για όποιον δεν γνωρίζει, είμαι σε ενίκιο και εννοείται τα έξοδα ήταν του ιδιοκτήτη. Απλά επειδή ο μπαμπάς μου εργάζεται σε μια κατασκευαστική, το άφησε πάνω μας στο τι πλακάκι θέλουμε να επιλέξουμε. Απλά λόγω κόστους υπήρχε κάποιος περιορισμός στο τι πλακάκι θα επιλέξουμε. Ο μπαμπάς μου ήξερε τι στυλ περίπου ήθελα και επέλεξε εκείνος ένα πλακάκι τύπου ξύλο. Αυτό ήθελα. Απλά το ήθελα έναν τόνο λίγο πιο ανοιχτό. Απλά η αλήθεια είναι ότι επειδή το είδα το πλακάκι μόλις ήρθε, φαινόταν πιο ανοιχτόχρωμο. Μόλις μπήκε, το είδα κάπως πιο σκούρο. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με το πλακάκι που είχε πριν. Έγινε πολύ πιο ζεστό. Η υφή του πραγματικά είναι σαν ξύλο. Δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα τη διαφορά. Γενικά, σαν διαδικασία, υπήρξε μια ταλαιπωρία. Όποιος το έχει ζήσει, έλεγα ότι θα κάνω ανακαίνιση, μου λέγανε χαρά στο κουράγιο μου. Βέβαια, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που θα άλλαζε αυτό το πλακάκι και που θα έμπαινε και το air condition επιτέλους, γιατί δεν άντεχα άλλο. Πραγματικά δεν υποφέρετε χωρίς air condition. Δεν ξέρω πώς την πάτησα και άφησα όλο αυτό το διάστημα να περάσει. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, ήθελε γενικά πολύ καθάρισμα μετά, αλλά άξιζε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, γράψτε μου στα σχόλια. Κάποια στιγμή θα κάνω σίγουρα ένα house tour, να ξέρετε, και θα σας πω αναλυτικά για τα έπιπλα και τα λοιπά, από που τα έχω πάρει. Απλά περιμένω ακόμα 2-3 πραγματάκια να μπουν στο σπίτι. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε την επόμενη.